Θα πάω σήμερα σε έναν νομικό Ηρακλειώτη, ο οποίος δικηγορεί μέχρι τον Άριο Πάγο και έχει μία τάση να είναι πάντα με την πλευρά της υπεράσπισης. Δεν ξέρω, αυτό κάτι λέει. Είναι ο κύριος Γιώργος Φραγκούλης, ο οποίος έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα και κυρίως με τις νομολογίες του Αρείου Πάγου. Δεν θα μας μπλέξει, ούτε θα τον μπλέξουμε αυτά σήμερα. Καλημέρα, κύριε Φραγκούλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την ανταπόκριση. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από νομικός είστε και πολίτης. Θεωρείτε ότι είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας, ελληνικής κοινωνίας, ελληνικής πολιτικής? Κύριε Σαχίνη, όχι ένα από τα πιο καυτά. Είναι το καυτό. Το καυτό. Και είναι πολύ κατανοητό αυτό το οποίο γίνεται, κύριε Σαχίνη, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η χώρα αυτή, τρόπος του λέγει τώρα χώρα, τρόπο ούτε προτεκτοράτο δεν μπορεί να την πεις, είναι μια κατεχόμενη περιοχή, έτσι, μια κατεχόμενη εμπόλεμη περιοχή, μόνο που ο κατακτητής σήμερα δεν έρχεται στη χώρα με τάγκς και με στρατιωτικές στολές, έρχεται η αιωνία οράτος μέσω των δανείων, το οποίο αποδεικνύεται τελικά ότι είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο για να υποδουλώσει σε ένα λαό. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, θα το πω ευθέως, ζούμε σε ένα πρωτοφανές, συλλογικό, πανελλαδικό σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι τρομερό να παίρνει τις περιουσίες των ανθρώπων με άθλιες πρακτικές και να μην αντιδράει ο κόσμος. Θυμηθείτε καταρχάς τι γίνεται στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Επευκαιρία των καυσίμων και όχι μόνο, εδώ παίρνει τις περιουσίες των ανθρώπων και δεν αντιδράει κανένας, και όχι μόνο δεν αντιδράει κανένας, αποδέχονται και την πρωτοφανή λάσπη ότι εσείς θέτε που πήρατε τα δάνεια και τα σχετικά. Λοιπόν, γίνεται ένα πρωτοφανές πλιάτσικο και ο κόσμος δυστυχώς το έχει αποδεχτεί μυρολατρικά και δεν αντιδράει καθόλου. Το δίκιο του θα το βρει, επειδή σας μιλάω εκ πείρας, δεν θα το βρει ούτε στα ειρηνοδικεία ούτε στα πρωτοδικεία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Το δίκιο του θα το βρει μόνο στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο δεν υπάρχουν, ούτε στα άλλα τα δικαστήρια βεβαίως, δεν υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι υποχείρια των τραπεζιτών. Αυτά τα λένε δικηγόροι οι οποίοι δεν είναι ικανοί να πάνε στον Άριο Πάγο. Έτσι, ο Άριος Πάγος, επειδή θα σας πω ότι έχουν βγει 5-6 αποφάσεις όλες και όλες στην Ελλάδα που έχουν δικαιώσει δανειολήπτες. Και μέσα σε αυτές τις 5-6 αποφάσεις, ένας από αυτούς ήμουνα εγώ το 2019 με ένα χρέος 500 χιλιάρικα. Έτσι. Λοιπόν, δεν χάνεται τίποτα. Απλά ο κόσμος να μην απογοητεύεται, επειδή θα χάσει είτε στο ειρηνοδικείο είτε στο πρωτοδικείο. Πολλές φορές ακολουθείται μια περίεργη τακτική σε αυτά τα δικαστήρια με τη λογική ότι έλα μωρέ, ο κόσμος είναι χρεοκοπημένος εδώ, δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα πάει τώρα να κάνει έφεση ή πολύ δε μάλλον να πάει στον Άριο Πάγο. Άσε να πάει με 1000 ζόρια στο εφετείο, στο πρωτοδικείο δηλαδή. Κύριε στον Άριο Φραγκούλη, Πάγο δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Κύριε Φραγκούλη, και βγάζουν ό,τι θέλουν, κύριε Σαχίνη. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ό,τι θέλουν να βγάζουν. Μισό λεπτό. Πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι αν κάποιος είναι υπερχρεωμένος και ταυτόχρονα δεν δύναται να βγάλει την καθημερινότητα, ακούγοντας και το ότι έχουν αλλάξει και τα τιμολόγια, θα το πω αγοραίως, τα δικαστικά έξοδα δηλαδή, σου λέει, πού, εγώ δεν έχω, όχι δώσει. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Γιατί ο Άριος Πάγος, σας διαβεβαιώ, σας λέω και από την πείρα που έχω, ο Άριος Πάγος δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν ότι τάχα δίθεν ο Άριος Πάγος δίνει γραμμή στους κατώτερους δικαστές να απορρίπτονται ηγετήσεις. Καταρχάς οι δικαστές δεν είναι πρόβατα για να παίρνουν γραμμή από πουθενά. Σας το λέω ευθέως. Απλώς δεν καταλαβαίνουν τη λογική των δικαστών στα ειρηνοδικεία και στα πρωτοδικεία. Άλλο αυτό το να μην καταλαβαίνει τη λογική, και άλλο να λες ότι οι δικαστές είναι υποχείρια των αεροπαγητών. Οι αεροπαγητές καταρχάς δεν είναι ούτε υποχείρια καμιάς κυβέρνησης. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μιλώντας με συγκεκριμένα παραδείγματα, κύριε Σαχίνη, ότι το 2020 η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στην οποία μετήχαν, προσέξτε αυτό που θα σας πω, γιατί είναι τρομερό αυτό που θα σας πω. Σε αυτή την ολομέλεια συμμετείχαν 52 ανώτατοι δικαστές, 52 αεροπαγητές. Είχε συμβεί μια περίεργη ιστορία στα Χανιά, εδώ στην Κρήτη, που μια κυρία μεγάλης τράπεζας είχε κάποιους τύπους, να τους πω έτσι, καθομοιωμένοι νταβατζίδες, οι οποίοι φέρανε πελάτες, οι οποίοι ήταν χρεοκοπημένοι, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν δάνεια. Άλλοι εξ αυτών δηλώνανε
κατοικία νεκροταφεία. Προσέξτε αυτό που σας λέω, κατοικία νεκροταφεία, και άλλοι ήταν αλλοδαποί. Έφτιαχνε λοιπόν αυτή η κυρία μαζί με τους νταβατζίδες το φάκελο, το οποίο τον προωθούσε στα ανώτερα κλιμάκια, και λέει ότι είναι εντάξει αυτοί οι τύποι που διζητάνε να πάρουν δάνεια. Πληρούν τις προϋποθέσεις, πέραν τα δάνεια και την άλλη μέρα όσοι ήταν ξένοι φεύγανε και ο λογαριασμός στα κορόιδα. Ο Άριος Πάγος λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, άσκησε ανέρεση υπέρ του νόμου. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που γίνονται αυτά, κύριε Σακίνη, απλώς για να δείτε την αγανάκτηση που νιώσαν και οι ίδιοι ανώτατοι δικαστές. Το φέρανε στην Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, μετήχανε 52 ανώτατοι δικαστές. Και με καμία μειοψηφία, είναι πρωτοφανές αυτό, και 52 ανώτατοι δικαστές ομόφωνα αναιρέσαν εκείνη την κατάπτυστη απόφαση που αθωώσανε. Ήταν ποινική απόφαση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, που αθώσανε αυτή την τύπησα, η οποία έκανε βέβαια απιστία σε βάρος της τράπεζας και τα σχετικά. Και απάτησε τα λοιπά. Λοιπόν, και εξαφανίσαν αυτή την απόφαση 52 δικαστές. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι οι αεροπαγίτες παίζουν παιχνίδια των κυβερνητικών και τα σχετικά, γιατί διαφορετικά δεν θα εξαφανίσαν αυτή την άθλια ιστορία. Απλώς το ξαναλέω. Δεν πρέπει ο κόσμος να απογοητεύεται επειδή γίνονται αυτά στα Ειρηνοδικεία και στα Πορτοδικεία. Στον Άριο Πάγο θα το βρει το δίκιο σου ο κόσμος να χαλάσει, αν έχεις δίκιο. Πείτε μου, αν έχεις δίκιο, χρειάζεσαι όμως να έχεις και οικονομικά. Αν δεν έχεις, πώς. Σε αυτό, κοιτάξτε, σε αυτό, κύριε Σακίνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς ο Άριος Πάγος τον έχει καταντήσει η εξουσία. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Τον έχει καταντήσει ένα δικαστήριο μόνο για τους οικονομικά έχοντες. Θα το πω ευθέως. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Και όταν εγώ πήγα στον Άριο Πάγο το 2019, κύριε Σαχίνη, πήγα σε βάρος της τσέπης μου. Η γυναίκα που πήγα εγώ με εκείνο το τεράστιο χρέος, που είχε τρεις τράπεζες αντιδίκους και το κράτος και τον ΕΦΚΑ απέναντι, δεν είχε τα κόλλητα οικονομικά η γυναίκα να πάει στον Άριο Πάγο. Πλήρωσε μόνο τα παράβλα τα οποία πληρώνει στο δικηγορικό σύλλογο. Και την πήγα την υπόθεση εγώ, γιατί είχα αγανακτήσει με την απόφαση που είχε βγει στο εφετείο και δεν μπορούσα να την ανεχθώ. Πήγαμε στον Άριο Πάγο, κύριε Σαχίνη. Η απόφαση είναι 438 του 19, σας ενδιαφέρει. Σε δύο μήνες ο Άριος Πάγος έκανε μπαράλια την απόφαση του εφετείου. Προσέξτε αυτό που σας λέω, σε δύο μήνες. Και πήρε και ένα μήνα στον εισηγητή να γράψει την απόφαση να θεωρηθεί. Σε τρεις μήνες είχε βγει η απόφαση, έκανε μπαράλια την απόφαση του εφετείου. Τώρα, επειδή έχω και βροχή ερωτημάτων, πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός έκανε μία δήλωση από την Πάτρα. Είπε: είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένας το σπίτι του σε πληστηριασμό. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευαισθησία. Θα δούμε αν πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω παρεμβάσεις υπέρ των συνεπών δανειοληπτών σε συνεργασία με τις τράπεζες. Όμως, εδώ έχω ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Το πρόβλημα των πληστηριασμών αφορά τους συνεπείς δανειολήπτες, για τους οποίους είπε ότι προτίθεται να τους βοηθήσει. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά το συνεπής δανειολήπτης καταρχάς δεν βγαίνει στον πληστηριασμό. Για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε. Άρα, δανειολήπτης, πώς θα του βγάλει την περιουσία στο σπίτι από τη στιγμή που είναι συνεπής και πληρώνει τις υποχρεώσεις του? Ποιος θα τις βγάλει? Άρα, όσους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους, δεν θα έπρεπε να αφορά η μέρημνα? Προφανώς αυτά τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι θα πάρει, τα οποία φυσικά και δεν θα τα πάρει, και δεν θα πάρει τα μέτρα, διότι είναι υποχείριο των ξένων δανειστών. Σας είπα, η χώρα είναι κατεχόμενη. Η χώρα είναι κατεχόμενη. Λοιπόν, και αν θέλετε να μιλήσουμε εδώ πέρα για αυτά τα ξένα κοράκια, να σας πω εγώ στοιχεία, να δείτε τα άθλια παιχνίδια τα οποία παίζουν σε βάρος του κόσμου. Γιατί αν θέλει αυτός ο κύριος να πάρει μέτρα που δεν θα πάρει, σας λέω για άλλη μια φορά, διότι δεν θα τον αφήσουν οι ξένοι, θα πάρει μέτρα φυσικά για αυτούς οι οποίοι χρωστούν, διότι αυτοί είναι οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους. Δεν τις χάνει ο δανειολήπτης. Ο συνεπής δανειολήπτης, συγγνώμη. Αυτός ο οποίος πληρώνει τις υποχρεώσεις του, πώς θα πάει να του βγάλει το σπίτι στο σφυρί? Μην τρελαθούμε τώρα. Τι στοιχεία έχετε για τα αρπακτικά κοράκια? Λοιπόν, βεβαίως, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό που θα σας πω είναι κρίση και θα σας την τεκμηριώσω, διότι αυτά γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες και φυσικά δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ. Όταν το 2015 καταρχάς υπάρχει ένας νόμος από το 2003 με τις λεγόμενες τιτροποιήσεις που πουλούσαν, ας πούμε, τα δάνεια οι ντόπιοι τραπεζίτες στους ξένους. Και έτσι μπήκαν τα φαντς στην Ελλάδα. Η δικαιολογία τους ποια ήταν, κύριε Σαχίνη, προσέξτε για να γελάσετε, για να κλάψετε μαζί. Ότι τα ξένα κοράκια είναι πιο καλά οργανωμένα, έχουν καλύτερες νομικές υπηρεσίες και μπορούν να εισπράξουν τα λεφτά και τα σχετικά. Τι καλύτερες υπηρεσίες έχουν, κύριε Σαχίνη, που δεν έχουν οι δικές μας οι τράπεζες, από τη στιγμή που Έλληνες δικηγόρους βάζουν για να πάνε στα δικαστήρια και να κάνουν τις σχετικές δίκες? Ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης, αυτόν που τον τραβάνε στα δικαστήρια, δεν αλλάζουν οι υποχρεώσεις του ούτε στο ελάχιστο απέναντι
στο ξένο φαντ, στα κοράκια όπως λέμε στην καθημερινή. Ό,τι υποχρέωση είχε απέναντι στον τόπιο τραπεζίτη, τις ίδιες τα υποχρεώσεις, κύριε Σαχίνη, έχει απέναντι στο ξένο φαντ. Τι κάνουν όμως? Είναι ξεκάθαρο, κύριε Σαχίνη, ότι το 2010 όταν μας βάλανε στα μνημόνια, οι πρώτοι που θα έπρεπε να κλείσουν στη φυλακή ήταν οι τραπεζίτες με αυτούς τους τζόγους που κάνανε, που κυνηγούσαν τον κόσμο να πάρει δάνεια για να παίρνουν αυτοί τα περισσότερα μπόνους. Να θυμίσω και ένα από τα πιο εξευτελιστικά δάνεια τα οποία τραβούσαν τον κόσμο ήταν τα περίφημα διακοποδάνεια. Mm-hmm. Έτσι, το θυμίζω. Αυτό το ξέρετε καλύτερα, το θυμόσαστε εσείς καλύτερα από μένα. Λοιπόν, έπρεπε να τους κλείσουν όλους μέσα, διότι ουσιαστικά αυτοί κάνανε απιστία σε βάρος των μετόχων των τραπεζών. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στην Ισλανδία, είναι μια λέξη καταραμένη η λέξη Ισλανδία, έτσι την έχουν διαγράψει από τα. Όλος ο τύπος την έχει διαγράψει από το λεξιλόγιο του. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι κάναν τις συμφωνίες ότι θα μας πουλήσετε μας τα δάνεια έναντι πινακίου φακής, κυριολεκτικά έναντι πινακίου φακής αυτά τα δάνεια, και εμείς θα κυνηγήσουμε τους δανειολήπτες να σπράξουμε τα λεφτά. Βάζουν λοιπόν ντόπιους δικηγόρους, εγχώριους Έλληνες δικηγόρους, δεν αλλάζει τίποτα. Και ακούστε τώρα εδώ πέρα για να δείτε γιατί συμπεραίνω ότι τα δάνεια έχουν πουληθεί για πενταροδεκάρες. Πρόσφατα με έτσι μια υπόθεση πριν από 2 μήνες, αλλά αφού κέρδισα το δικαστήριο, προσέξτε αυτό που θα σας πω, αφού κέρδισα το δικαστήριο στο Ειρηνοδικείο και κάνανε πρόταση στην πελάτησά μου, η μια από τις τράπεζες κάνανε πρόταση μέσω των φάντας μου και τα σχετικά που έχουν αναλάβει τα δάνεια. Κυρία μου, μας χρωστάτε 110.000 με τους τόκους, προσέξτε 110.000 ευρώ, δώστε μας 16.000 σε 2 μήνες να κλείσουμε. Αντιλαμβάνεστε γιατί κουρέματα μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, το πιάνετε αυτό το ασύλληπτο κούρεμα. Σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να απαντήσετε σε ερωτήματα ακροατών. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα σας καλύπτει, κύριε Σαχίνη. Τα είπατε όλα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Στέφανος. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Φραγκούλη το εξής. Μπορούσε η Ελλάδα να ζητήσει αναθεώρηση ή τροποποίηση των συμβάσεων όσον αφορά τους πληστηριασμούς? Κοιτάξτε, μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι κυρίαρχη χώρα μπορεί να κάνει τα πάντα, κύριε Σαχίνη. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Σας θυμίζω ότι το 2017 ψηφιστήκαν αυτοί οι άθλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι γιατί ψηφιστήκαν, κύριε Σαχίνη? Γιατί ο μοναδικός τους σκοπός ήταν να εξουδετερώσουν εκείνα τα ρωμαλαία ειρηνοδικιακά κινήματα κατά των πληστηριασμών, τα οποία τα έζησα από μέσα, γιατί ήμουν 2 χρόνια εκεί μέσα και συμμετείχα και ξέρω πολύ καλά τις τεράστιες επιτυχίες που είχαν, τι αυτοκτονίες αποτρέψανε, τι περιουσίες σώσανε, και ψηφίσανε το 2017, ξέρετε ποιος κυβερνούσε, που σήμερα κάνει το φίλο του λαού, ξέρετε ποιος κυβερνούσε και ποιος ψήφισε αυτούς τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι οποίοι εξοντώσανε αυτά τα ειρηνοδικιακά κινήματα και φτάσαμε σήμερα εκεί που φτάσαμε. Και ψηφίσαν τώρα πρόσφατα ένα περιβόητο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος φέρει τον τίτλο Παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Είναι ωραίο καλαμπούρι αυτό. Είναι ωραίο καλαμπούρι. Ο σημερινός πτωχευτικός κώδικας λέγεται Παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Καταργήσαν λοιπόν τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος βέβαια ο νόμος Κατσέλη είχε καταργηθεί στην πράξη από ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες εδώ και 5-6 χρόνια. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, κύριε Σαχίνη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όποια χώρα θέλει να λέγεται κυρίαρχη, δεν μπορεί κανένας δανειστής να της επιβάλλει το πώς θα φερθεί μέσα στη δική της την επικράτεια και την νόμους θα ψηφίσει. Αλλά σας είπα για ποιο λόγο έγινε. Είναι μια κρίση την οποία σας την τεκμηρίωσα όπως ακούσατε. Έπρεπε αυτούς τους τραπεζίτες να τους είχαν κλείσει όλους στη φυλακή όπως κάνανε στην Ισλανδία, που καταδικάσαν ακόμα και τον πρωθυπουργό τους σε 3 μήνες φυλακή, όπως ξέρετε, κύριε Σαχίνη. Άλλος φίλος εδώ. Κύριε Φραγκούλη, πόσα δικαστικά έξοδα απαιτούνται μεσοσταθμικά για μια προσφυγή στον Άριο Πάγο? Θα δεχόσασταν να αναλάβετε και χωρίς καν χρήματα? Το έχει κάνει ο κύριος Φραγκούλης, μην το ρωτάτε τώρα αυτό το πράγμα. Υπόθεση αναξιοπαθούντα, το έχει κάνει και όχι μία φορά. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, στον Άριο Πάγο σας λέω τα έξοδα είναι πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά. Θα σας πω μόνο το εξής. Εάν υπολογίσετε μόνο τα διπλότυπα, τα χαράτσια που χρειάζονται, επικυρώσεις εγγράφων, 3 αναβάσεις στην Αθήνα. Σας λέω ότι μόνο τα έξοδα χωρίς αμοιβή δικηγόρου θα υπολογίσετε γύρω στα 2.500.000, χωρίς έξοδα του δικηγόρου. Αμοιβή του δικηγόρου εννοώ.
Μάλιστα. Καταλάβατε, είναι ασύλληπτα τα ποσά, κύριε Σαχίνη, είναι ασύλληπτα τα ποσά. Μάλιστα. Και ο Φώτης λέει, κύριε Φραγκούλη, αν κοιτάξουμε τα πινάκια της Τραπέζης Ελλάδος στο χαρτοφυλάκιο μη πιστωτικά ιδρύματα, ναι, γράφει 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σκανδαλώδες όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λέμε φαντ δεν είναι οι αγορές ούτε τα μνημόνια στην ουσία. Ναι, π.χ. Ναι. Στο Δουβλίνο με ένα ευρώ ιδρύεις ένα φαντ και το φαντ δίνει υποσχετική στην τράπεζα, υποσχετική, και θα τους δώσει και δάνειο κιόλας η τράπεζα, δάνειο να πάρουν μπιρ παρά περιουσίες. Ναι, ναι. Υποσχετική για μένα, λέει εδώ ο Φώτης, είναι παρακράτος, παραοικονομία. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Θα σας πω ένα παρέφερες θέμα, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο φίλος ο Κράτης. Θα σας πω ένα παρέφερες θέμα, το οποίο προκύπτει από δικαστική απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών του 2016. Σας λέω, κύριε Σαχίνη, εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω με αερολογίες, ούτε να βγαίνω να κάνω σόου στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα με αερολογίες. Εγώ είμαι δικηγόρος της πράξης, είμαι δικηγόρος της δικαστικής αίθουσας. Σωστά. Θα σας πω λοιπόν, κύριε Σαχίνη, το εξής. Το ξέρετε πολύ καλά, με γνωρίζετε, το ξέρετε. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, κύριε Σαχίνη. Το 2016 βγαίνει μία απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών, επαναλαμβάνω, η οποία δικαίωσε ένα ταλέπορο επιχειρηματία, ο οποίος ήθελε να μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο, από ένα ταμείο το οποίο λέγεται TEMPME, είναι ένα ταμείο ενίσχυσης μικρομεσαίων και πολύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και αποκαλύπτει αυτή η απόφαση, που δικαίωσε βέβαια τον επιχειρηματία αυτό και τσάκισε την τράπεζα. Και αποκαλύπτει λοιπόν η απόφαση το εξής καταπληκτικό, για να δείτε τι σημαίνει Έλληνας τραπεζίτης, λέει η απόφαση αυτή του 2016, αν θέλετε και το νούμερο σας το λέω, 2343, πρόεδρος η κυρία Χριστίνα Αυγέρη, πρωτοδικείου Αθηνών. Λέει λοιπόν το εξής η απόφαση μέσα, ότι έδωσε το Δεκέμβρη του 2011 το ελληνικό δημόσιο, έδωσε στους τραπεζίτες 163 δις ευρώ, εκ των οποίων, προσέξτε κύριε Σαχίνη, ήταν 93 δις, προοριζόταν για δάνεια επαγγελματικά και στεγαστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και σας ρωτάω, κύριε Σαχίνη, αυτά τα 93 δις τα οποία δοθήκαν το 2011 όταν ξεκινούσε η κρίση στην Ελλάδα, δοθήκανε προφανώς να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην βαρέσουν κανόνι, όταν ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός, είναι ο αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας, και για να μην αυξηθεί η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη. Σας ρωτάω, κύριε Σαχίνη, με την ενημέρωση που έχετε εσείς ως έμπειρος δημοσιογράφος, αυτά τα 93 δις πιστεύετε εσείς ότι ρίχτηκαν στην αγορά? Έχω ακούσει επιχειρηματίες που λένε, πήγαμε να πάρουμε δάνειο, λέει, και μας ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Άρα λοιπόν τι κάνουν αυτοί οι κύριοι τραπεζίτες? Προβάλλουν τεράστια εμπόδια σε αυτούς που τους μικροεπιχειρηματίες πάνε να πάρουν κάποιο δάνειο, για να κάνουν τι, κύριε Σαχίνη? Υποψιάζομαι, μια κρίση πάλι εκφέρω, δεν έχω τα σχετικά στοιχεία, ότι πάνε και αγοράζουν ελληνικά ομόλογα για να παίρνουν τόκους από το ελληνικό δημόσιο, σίγουρα λεφτά. Επομένως, ουσιαστικά τα λεφτά του δημοσίου, τα οποία είναι δικά μας λεφτά των φορολογουμένων, κύριε Σαχίνη, δεν έχουν ξεφύγει ποτέ από την κατοχή του κρατικού κορμανά. Γιώργος Φραγκούλης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μας έδωσε, επαναλαμβάνω, είναι ένας της πράξης δικηγόρος, δεν είναι θεωρίας, δεν κάθεται να θεωρητικολογεί, και μας έδωσε απτά στοιχεία. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Ηλίας. Καλημέρα στη Λαμία. Μα εδώ λέει, κύριε Φραγκούλη, η δικηγορική εταιρεία με αίτημα στην ελληνική πρεσβεία της Ιρλανδίας ζήτησε να ψάξει τη διεύθυνση για ένα φαντ αρπακτικό εκεί, με συγκεκριμένη διεύθυνση. Ναι, ναι. Πήγαν υπάλληλοι της πρεσβείας και βρήκαν κενά γραφεία. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτό που περιγράφεται δηλαδή. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, σας ξαναλέω. Αυτές είναι πονεμένες ιστορίες. Σας λέω, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα φαντς τα οποία έρχονται εδώ στην Ελλάδα, για να λέω πάλι τα ίδια πράγματα, αλλά δεν θα κουραστώ να το τονίζω, είναι ότι αγοράσανε τα δάνεια των ταλέπορων των πολιτών σε εξευτελιστικές τιμές, δεν τα δώσανε κατευθείαν ή δεν κάνανε προτάσεις στους Έλληνες υπερχρεωμένους, ελάτε να τα πάρετε αυτά εδώ πέρα, έστω και με κάπως μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που θα τα πουλάμε στα ξένα φαντς. Το κάνανε σκοπίμως για το λόγο που σας είπα. Αλλιώς εξηγήστε με εσείς, κύριε Σαχίνη, για πώς μια οφειλή που έχει πάει στα 110 χιλιάρικα την κουρεύουν και λέει, δώσε μου 16 χιλιάρικα να κλείσουμε. Και εδώ, κύριε Σαχίνη, θα άξιζε τον κόπο να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε αυτή την εκπομπή σας ή ακόμη περισσότερο στις αντιθέσεις, για να δείτε ποια είναι η ευθύνη των τραπεζιτών για άλλη μια φορά, η οποία, ας πούμε, ανάγεται στη λεγόμενη συνυπετιότητα, που μια συνυπετιότητα θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στην πλήρη διαγραφή των χρεών των δανειοληπτών, με το ΑΚ300 που λέμε εμείς οι νομικοί. Έχει βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία, κύριε Σαχίνη, το 2008,
η οποία υποχρεώνει τον τραπεζίτη, προσέξτε αυτό που θα σας πω, και έχει μεταφερθεί αυτή η οδηγία στην ελληνική νομοθεσία με μια κοινή υπουργική απόφαση ΚΙΑ του 2010, η οποία λέει το εξής: ο τραπεζίτης πριν δώσει δάνεια στον δανειολήπτη, στον ετούντα δανειολήπτη, είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την πιστοληπτική του ικανότητα. Πράγμα που το κάνει βεβαίως, όπως ξέρετε, κύριε Σαχίνη, εάν διαπιστώσει ότι ο δανειολήπτης δεν έχει τα προσόντα να ξεπληρώσει το δάνειο που θα του δώσει, υποχρεούται να μην του το δώσει. Διαφορετικά, εάν δεν τηρήσει αυτούς τους κανόνες, λέει η κοινή υπουργική απόφαση του 2010, η οποία έχει μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, κύριε Σαχίνη, ο δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει μόνο το κεφάλαιο και διαγράφονται οι τόκοι. Αλλά στις οφειλές, κύριε Σαχίνη, σήμερα ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που είναι το τεράστιο χρέος μέσα στο συνολικό χρέος του εκάστοτε δανειολήπτη δεν είναι το κεφάλαιο, είναι η τόκη, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα, αυτό είναι. Η τόκη, κύριε Σαχίνη. Και αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω κλείνοντας και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2019, την οποία εγώ τη βάζω στα δικαστήρια, στα ειρηνοδικεία, στα πρωτοδικεία. Απάντηση δεν έχω πάρει από κανένα δικαστή. Το τονίζω αυτό. Απάντηση δεν έχω πάρει από κανένα δικαστή και πιστέψτε με, έχω παλέψει πάνω από 40 υποθέσεις τα υπερχρεωμένα. Τι λέει αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο ταιριάζει ακριβώς στον Έλληνα δανειολήπτη. Το 2019, ένας Βέλγος δικαστής από ένα καντόνι που λέγεται Βίζ, νομίζω, Βίζ Βρυξελών, έτσι λέγεται αυτό το καντόνι, είχε αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα. Κάνει ένας Βέλγος πολίτης, κάνει προσφυγή στο ειρηνοδικείο αυτού του καντονιού και λέει το εξής: κύριε, ζητώ να μου διαγράψετε το χρέος που έχω, διότι εγώ τα πήγα στην τράπεζα να πάρω το δάνειο. Η τράπεζα εξέτασε τα οικονομικά μου, έβλεπε ότι εγώ δεν μπορούσα να ξεπληρώσω το δάνειο. Άρα λοιπόν φταίει αυτή που μου έδωσε το δάνειο και θέλω να διαγράψω το χρέος μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να πληρώσω. Ουσιαστικά, κύριε Σαχίνη, πρότεινε συνυπετιότητα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι απόφαση του 2019, στην οποία δεν απαντάει με κανένα ειρηνοδίκη, κανένα πρωτοδίκη. Λέει το εξής: ότι με βάση τις τάδε τάδε οδηγίες και τα σχετικά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κύριε Σαχίνη, πρέπει να ελέγξει την πιστοληπτική του ικανότητα και βλέποντας ότι ο κύριος Σαχίνης έχει αλφα οικονομική δύναμη, θα του πει: κύριε Σαχίνη, αυτό που μου ζητάτε, π.χ. ένα στεγαστικό δάνειο, κρίνω ότι δεν μπορείτε με τα οικονομικά σας στοιχεία να το ξεπληρώσετε στο μέλλον. Έχω όμως να σας προτείνω με βάση την οικονομική σας δυνατότητα να πάρετε, ξέρω εγώ, μια πιστοτική κάρτα, να πάρετε ένα διακοποδάνειο. Εάν λοιπόν βλέπουν ο τραπεζίτης ότι ο κύριος Σαχίνης είναι ικανός να πάρει μόνο διακοποδάνειο ή μια μικρή πιστοτική κάρτα και απέναντίας αυτός του δίνει στεγαστικό ή επιχειρηματικό 100-200.000, αν την άλλη μέρα ο κύριος Σαχίνης αδυνατεί να το πληρώσει, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση φέρει ευθύνη ο τραπεζίτης και ο κύριος Σαχίνης πρέπει να τη σκαπουλάρει κατά το κοινό λεγόμενο. Καταλάβατε, ουδε μία απάντηση έχω πάρει σε τόσα δικαστήρια που την έχω βάλει, κύριε Σαχίνη, ουδε μία απάντηση έχω πάρει από τα δικαστήρια, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία. Ευχαριστώ τον κύριο Φραγκούλη για μια φορά ακόμη, πανέτοιμος με αποφάσεις. Καλημέρα, κύριε Φραγκούλη, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.